Παρασκευή 11 Μαΐου από το μέρος των πρωταθλητών και αυτή τη στιγμή όπως βλέπω μία πρέσα του Γάλακτος είναι έτοιμη να ρίξει μπετό στο σημείο στην παλιά σκεπαστή. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε και από κάποιο άλλο σημείο. Πριν δούμε αυτό, να δούμε ένα πολύ ωραίο πλάνο με γερανούς και μηχανήματα τα οποία όλα είναι σε παράταξη και προχωράω. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αρχίζει να πέφτει μπετό στο σημείο στην παλιά σκεπαστή. Λογικά αυτό θα διαρκέσει επειδή είναι μεγάλο το σημείο τώρα, πιθανόν μέχρι το βράδυ, ό,τι ώρα πάρει. Όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να γίνονται τα μπετώματα. Λοιπόν, ωραία. Κατά τα άλλα, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος φέρνει ένα κόλπο εδώ πέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε που πάει το κόλπο. Το κόλπο κόβει βόλτες, μια χαρά. Και λογικά θα προσγειωθεί εδώ που είναι οι εργάτες και πέφτει και το μπετό. Ωραία. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι εδώ έχουμε προχωρήσει πολύ. Έτσι έχουν πέσει αρκετά σίδερα και παρασίδερα. Και πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέφτει τσιμέντο και μπετό. Από εδώ θα πάω και παραπέρα. Βλέπω έντονη κινητικότητα μόνο στο βάθος που είναι η παλιά 21. Στην παλιά 18 δεν βλέπω κινητικότητα. Θα δούμε από την άλλη μεριά τι γίνεται. Πιθανόν να είναι από την άλλη μεριά και να μην τους βλέπω εγώ από εδώ. Και προχωράμε. Να παίζει η ΑΕΚΑΡΑ στα Φιλαδέλφια, Original 21, ΑΕΚ, Πύλης και ΕΦΗ 15. Θα παίζει σύντομα. Για πάμε γερά, σε κάνα χρόνο εδώ είμαστε. Κάποτε εδώ πέρα ήταν κάτω μία ευθεία χώματος με σαβάνα. Τώρα έχει σκοθεί μια ολόκληρη πόλη. Λοιπόν, προχωράμε και φτιάχνουμε. Λοιπόν, βλέπω ότι από εδώ μεριά στη γωνία κάτι γίνεται και προχωράνε. Ένα καλούπι, ο γερανός εδώ, ο Μάρκο Λιβάγια. Για πάμε. Λοιπόν, στην παλιά 21, λοιπόν, κάθε μέρα, δεν το ξεχνάνε ποτέ, συνεχίζονται οι εργασίες δυναμικά, έτσι, φτιάχνουν πάνω καλούπια και παρακαλούπια και στο υπόγειο έχουν ψηλοφύγει τα καλούπια, οπότε προχωράμε. Ωραία. Και μπαίνοντας μέσα βλέπω μία έκρηξη, ένα κόλπο το οποίο ήταν εκείνα εκεί που λέγαμε τι θα τα κάνουνε και από πάνω μπαίνει ένα κομμάτι γερανού. Τώρα θα είναι εξέδρα για τα κουνούπια, για bungee jumping, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα. Για πάμε. Λοιπόν, πάντως βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε επιχείρηση πυλώνας. Η σκάφη που θα μετατραπεί σε πυλώνας. Για να πάμε πως θα γίνει αυτό. Ωραία. Και από ό,τι λέει εδώ ο κόσμος με πληροφορεί ότι αυτό εδώ θα χρησιμοποιηθεί στο νέο γήπεδο ως πεζογέφυρα.
Το πιάσα το πονούμενο. Για να υπάρχουν μεταβάσεις οπαδών. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα θα είναι η φανατική μας, η original, οπότε θα υπάρχει κοντά και το ζωγέφυρα. Για πάμε γερά. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έρχεται το κόλπο που θα μεταφέρει τους πρωταθλητές. Όχι, μάλλον μέσα σκουπίδια πάει. Από ό,τι μαθαίνω, σήμερα το βράδυ ο Δήμαρχος θα φωταγωγεί στην πόλη. Κάτι τέτοιο άκουσα. Μην πιστεύετε, αλλά τέλος πάντων. Γιατί πήραμε πρωτάθλημα. Για πάμε. Και φεύγει το κόλπο, πάει. Στην παλιά 18 βλέπω ότι από την από εδώ μεριά γίνονται κάποιες εργασίες, έτσι, όχι με εντατικούς ρυθμούς εδώ, όπως γίνεται από την άλλη μεριά. Βλέπω μία μπετονιέρα η οποία μπαίνει και λογικά θα πάει στη γωνία στην παλιά σκεπαστή για να τροφοδοτήσει την προβοσκίδα που είναι εκεί πέρα για να πέσει μπετό. Λογικά μέχρι το βράδυ, όσο και αν πάει, θα πέσει μπετό σήμερα, θα γίνει παρέλαση από μπετονιέρες. Και όπως είχαμε πει παλιά, εδώ πέρα έχουμε ένα γήπεδο τούρτα με πολλές τρώσεις, τσιμέντο και μπετό και σίδερο. Τσιμέντο, πάμε, για πάμε. Να πω ότι εδώ πέρα, το σύστημα εδώ πέρα μου λένε ότι λέγεται προένταση, εγώ το είχα πει προέκταση. Μήπως εννοώ προέκταση χέρια όλοι, γιατί αύριο στο γήπεδο πρέπει όλοι να ουρλιάζουμε και να έχουμε τα χέρια ψηλά. Και όχι να τραβάμε με τα κινητά και βίντεο και popcorn και τα λοιπά, το πιάσα το πονούμενο. Λοιπόν, με δύο, σωστός, με δύο βίντεο μόνο, το λιγότερο έτσι, ξέρω έτσι, συμβολικά, να ανεβάσουμε κάτι, αλλά το υπόλοιπο, ούρλιαγμα και να πάρει το μυαλό αέρα. Για πάμε γερά, όχι, να σπρώξουμε την ομάδα στη νίκη, θέλουμε το double, τα θέλουμε όλα φέτος. Είναι αυτό, ακούω ένα σχολείο, για πάμε. Λοιπόν, να πω ότι αυτές οι εικόνες εδώ σύντομα θα είναι παρελθόν, γιατί από ό,τι μαθαίνω έχει γίνει μπλοκάρισμα και αναστολή λειτουργίας του οικίματος εδώ πέρα, του σταθμού μεταφόρτωσης, με τον εισαγγελέα, και χρησιμοποιείται μόνο ως πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Έτσι. Και από ό,τι υπόθηκε σε συνέντευξη της Δημοτικής Αρχής, το οίκημα αυτό εδώ, το κτίσμα, δεν εμποδίζει, λέει, το νέο γήπεδο κτλ. Αυτό, τι να πω, τέλος πάντων, μη χαλάω την ωραία βόλτα μου στο Άλσος, έτσι, που σε λίγο θα είναι αμυγές και μόνο άλσους. Έτσι, να δω μια ωραία λένε. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι δεν λειτουργεί και πιθανόν δεν θα ξαναλειτουργήσει ως την κατεδάφισή του. Μάλιστα. Άρα το μόνο που είναι αμφίβολο και περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι η υπογειοποίηση, που πιστεύω ότι και αυτή θα αρχίσει την ώρα της. Λοιπόν, για πάμε γερά. Πολλές δουλειές στην παλιά 21. Έτσι. Ένα ωραίο πλάνο την παλιά 18, στην οποία αυτή τη σήμερα δεν βλέπω και πολλή κίνηση. Το βάρος έχει πέσει στην γωνία της παλιάς σκεπαστής, στην οποία ρίχνουν μπετό, και λίγα πράγματα μπορώ να διακρίνω και εδώ πέρα στην καινούρια επισήμων, στην παλιά 3. Βλέπω ότι ο Τσικρίνσκι κάνει μια απέκρουση, πιάσε το κονόμενο, μεταφέρει ένα κόλπο από την άλλη μεριά. Στο βάθος δεν πήγα, αλλά δεν βλέπω και κινητικότητα με το μάτι. Μία μπετονιέρα μπαίνει μέσα, συμμετέχει στην παρέλαση τη σημερινή, και βλέπω και ένα
να το δω καλά. Να το ένα φορτηγό με πάρα πολλά σίδερα να έρχεται να προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα, τα οποία φαίνονται σκουριασμένα από ό,τι γράψαν από κάτω. Τι κόλπο είναι αυτό? Αφού είναι σκουριασμένα, μην τα βάλουν. Λοιπόν, αλλά ο Πέτρος Μάνταλος κάνει μια κίνηση για να πάρει μπάλα, για να δω κάτι θα φορτώσει εκεί πέρα. Ωραία. Ο Αντρέ Σιμόες στο βάθος κάτι μεταφέρει. Γενικώς οι Γερανοί σήμερα είναι πολύ κινητικοί. Έτσι. Δεν βλέπω πάνω από 100 εργάτες. Μπορεί να είναι και 95. Έτσι. Αλλά οι δουλειές συνεχίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Κάθε μέρα βλέπεις κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Λοιπόν, και πρέπει να ευχαριστήσουμε τις κατασκευάστριες εταιρείες Βαγενάς και Ερμονάσα για την συνέπεια και το μεράκι που δείχνουν για την ανέγερση του νέου γηπέδου μας ή αλλιώς του ναού μας. Λοιπόν, ωραία. Για να πάω και λίγο πιο πέρα. Να κάνω μία διόρθωση για πριν. Εκείνη εκεί η προβοσκίδα που βλέπουμε δεν είναι του γάλακτος, είναι αρκετά μεγάλη. Θα με μαλώσουνε εδώ πέρα. Ή πρέπει να αυτομαλωθώ, όπως είναι έγραψε ο άλλος, θα με μαλώσω. Αυτομάλωμα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα την παλιά 21. Μια χαρά προχωράει, πολύ λαός επάνω. Να πω ότι εκείνο το κόλπο η πεζογέφυρα στήθηκε για να μπουν τα σίδερα του πυλώνα, τα οποία θα ζυγίζουν, θα είναι αρκετά βαριά, γύρω στα 150 κιλά. Έτσι, να φανταστείτε ότι οι βίδες και μόνο που θα χρησιμοποιηθούν θα ζυγίζουν γύρω στα 15 με 20 κιλά. Η μία, τι είναι αυτό, για να δω, Πέτρος Μάνταλος, μεταφορά. Μεταφέρει την μπάλα, δίνει στον Αραούχο και γκολ. Μπορεί να είναι και μια φάση από αύριο αυτή, το πιάσατε, υπονοούμε. Για πάμε. Να δούμε και λίγο από εδώ, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, στην οποία δείχνει την εξέδρα όπως είναι, σαν να ήμουν μέσα. Λοιπόν, πάμε. Βλέπω στο βάθος και το Μανώλο Χιμένεθ να δίνει τις οδηγίες του. Οι μπετονιέρες πάνε και έρχονται, κάνουν παρέλαση. Διάβασα χτες κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα πάει στη Λας Πάλμας. Καλό το παραμύθι αυτό, αλλά δεν έχει δράκο. Ωραία. Και προχωράμε. Α, επίσης εκτός από τα κουνούπια πρέπει να προσέχουμε και τις μύγες τώρα, γιατί είναι εποχή μύγας. Μια χαρά. Το οικοσύστημα πρέπει να πάει καλά. Βλέπω εδώ, έλα ρε Μιχάλη, πρωταθλητή. Ευτυχώς κράτησες χώρο δίπλα για να γράψεις και κυπελούχε. Επίσης μπορεί να γράψεις και τα μπλούχε, τα πάντα όλα. Για πάμε γερά. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το χορταστικό βίντεο για σήμερα. Βλέπω εκεί πέρα κιόλας, δεν με αφήνουν και εξελίξεις, ότι κατεβάζουν ένα καλούπι. Τα καλούπια είναι πολλά. Και ελπίζω η ΑΕΚΑΡΑ αύριο να ρίξει πολλά γκολ στον αντίπαλο και να γίνει χαμός. Από 2-0 και πάνω θέλω καθαρό σκορ. Βλέπω εδώ πέρα το κόλπο που θα σηκώσει τα άλλα κόλπα που λέγαμε πριν. Μια χαρά. Και αυτά. Στο γήπεδο αύριο όλοι ουρλιάζουμε. Κανένας δεν τραβάει φωτογραφίες και βίντεο. Να το πιάσει το πονούμενο. Και μια ζωή ΑΕΚ. Τα λέμε. Γερά. Και λίγο βυζαντινή γωνιά για τελείωμα.
Το έχουν κάνει φοβερό μέσα. Ιδανικό για κάθε έκτσι και όχι μόνο ποδοσφαιρόφιλο. Λοιπόν, γερά και στη βυζαντινή γωνιά, μια ζωή ΑΕΚ.